Δεν είμαι σίγουρη πότε έρχεται η έμπνευση. Γνωρίζω όμως ποια ήταν η δική μου στιγμή. Τι είναι εδώ? Ένα σπίτι. Με αυλή μεγάλη. Με παράθυρα στο ηλιοβασίλεμα. Χαθήκαμε. Τέλεια είναι. Έφερα και την κάμερα. Ευκαιρία να πάρουμε και στις φωτογραφίες. Ναι. Σαν σκηνή από βιβλίο είναι. Πάμε από εκεί. Πάμε. Μήπως να μην πάμε. Όχι, πάμε, πάμε. Σιγά, τι θα πάθεις. Ένας άνθρωπος που βρίσκει χαραμάδες και σε παρασέρνει μέσα του. Θυμάμαι τη μέρα που αποφάσισα να γράψω για τον φύλακα της Αλκής. Από την άλλη μεριά, από την πόρτα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ξέραμε αν υπάρχει κάποιος εδώ. Έχουμε χαθεί με τα μάξι. Αφού ήρθατε ως εδώ, πιάστε μέσα. Ευχαριστώ. Άνοιξε την πόρτα. Μου έγνεψε να περάσω. Με κέρασε φασκόμηλο. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε. Γιατί λέμε το σπίτι του φύλακα? Γιατί πραγματικά αυτό το σπίτι χτίστηκε για να στεγάσει την οικογένεια του φύλακα. Τα δύσκολα χρόνια που βγήκαμε από τον εφήλιο και μετά την κατοχή ήταν χρόνια που ο κόσμος πεινούσε και δεν είχε και οικονομική δυνατότητα να αγοράζει τα πράγματα. Και τότε δυστυχώς το αλάτι μόνο με λεφτά αγοραζότανε. Ήταν ποινικό αδίκημα να το φτιάξεις. Και ο κόσμος που είχε ανάγκη το αλάτι για να συντηρήσει την ύπαρξή του, να παστώσει κρέατα, ψάρια, κάνει τουρσί. Και με αυτόν τον τρόπο να συντηρήσει τροφή και να επιβιώσει. Αν δεν το είχε το αλάτι, δεν μπορούσε να το κάνει. Έτσι λοιπόν η τότε εταιρεία που διαχειριζόταν το αλάτι, το ελληνικό μονοπόλιο, έχτισε το σπίτι αυτό για να στεγάσει την οικογένεια του φύλακα και να μην φεύγει ο φύλακας από τον τόπο που φύλαγε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το σπίτι αυτό για τουλάχιστον 15-20 χρόνια υπηρετούσε αυτή την ανάγκη. Το αλάτι δημιουργήθηκε πριν από 3-4 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν η γη μας ακόμη ήταν μία μπάλα από φωτιά. Σιγά σιγά είχε αρχίσει να κρυώνει και όταν η θερμοκρασία έφτασε στους 100 βαθμούς, τότε δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για να γίνει η ένωση του χλωριούχου νατρίου, να δημιουργηθεί δηλαδή το χλωριούχο νάτριο που δεν είναι τίποτα άλλο από το αλάτι. Άρχισε να κρυώνει η γη, σταμάτησε η παραγωγή του αλατιού και έτσι η ποσότητα του αλατιού που υπάρχει στον πλανήτη μας θεωρείται σταθερή. Καθώς ήρθε η βροχή στο πλανήτη, άρχισε να διαλύει υπέργεια και υπόγεια κοιτάσματα αλατιού και με τα νερά των ποταμών που δημιουργήθηκαν άρχισε να τα ανεποθέτει μέσα στις θάλασσες. Αυτό συνεχίστηκε επί εκατομμύρια χρόνια, άρχισε να συσσωρεύεται αλάτι στους ωκεανούς και γι' αυτό και οι θάλασσες μας έγιναν αλμυρές. Αλλά εκεί δεν σταμάτησαν όλα, εκεί ξεκίνησαν όλα, διότι η ζωή ξεκίνησε μέσα από το νερό. Όλα τα πλάσματα λοιπόν που ζούσαν μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον είχαν στο σώμα τους, στα υγρά του σώματός τους, την περιεκτικότητα σε αλάτι που είχαν οι θάλασσες. Κάποια στιγμή ένα ψαράκι αποφάσισε να κάνει την μεγάλη του έξοδο προς τη στεριά. Αυτό το ψαράκι κουβαλούσε στα υγρά του σώματός τους, όπως είπαμε, το θαλασσινό νερό. Μνήμη που την κληροδότησε στους απογόνους του και έτσι λοιπόν όλα τα πλάσματα της στεριάς έχουν μέσα αλάτι και γι' αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο στον οργανισμό. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι τα υγρά μας είναι θαλασσινά. Τα δάκρυα, το αίμα, ο υδρότας
Και όλα αυτά μας θυμίζουν την αρχαίγονη καταγωγή που έχει ξεκινήσει μέσα από το νερό της θάλασσας. Άχνιζαν αλήθεια τα λόγια του. Ανέδιαν την ανθρώπινη φύση μέσα από τη ζωική. Έκανα μέσα μου εικόνες, μύρισα τα κύματα, άγγιξα το αλάτι, το γεύτηκα, την ώρα που το έψινε στην ξυλόσομπα. Στο Μεσολόγιο το λένε μανιτάρι. Εμείς εδώ το λέμε κρυσταλλόπυγμα. Είναι το αλάτι της Αλικής το φετινό. Ο χημικός που το ανέλησε είπε ότι είναι ένα από τα καλύτερα αλάτια που έχει μετρήσει. Αλλά για να γίνει αυτό το καλύτερο αλάτι, έπρεπε να συλλεχθεί και να μην υπάρχει σκουπίδι, να μην υπάρχει πλαστικό δίπλα του. Γιατί ό,τι μικροπλαστικό θα βγει από εδώ, θα πάει εκεί. Και αυτό επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει τα πάντα. Το πλαστικό πια ανοιχνεύεται στο DNA μας. Φαντάσου, δεν θα υπάρχει στο αλάτι. Αυτό το πράγμα είναι απίστευτο, γιατί αυτά εδώ πέρα σε 2 χρόνια θα είναι τρίμα μικροπλαστικό μέσα στο νερό. Τροφή για τα ψάρια, για τα πουλιά και για μας. Οπότε η δουλειά μας είναι διπλή. Και έτσι αισθάνομαι ότι είναι τιμή μου να με ονομάσει κάποιος φύλακα της Αλικής. Γιατί μαζεύοντας τα σκουπίδια, την Αλική φυλάω. Κάνοντας εκδηλώσεις, είμαι ένα κομμάτι από αυτό που λέγεται το πνευματικό αλάτι, που θα κάνει την καθημερινότητα λίγο καλύτερη από αυτό που είναι. Ναι, είναι τιμή μου να είμαι φύλακας της Αλικής. Ο πατέρας μου μας έλεγε ότι είναι ο φύλακας της Αλικής και φιλούσε το αλάτι. Γιατί εκείνα τα χρόνια, τα πολύ φτωχικά, ο κόσμος ερχόταν και έκλεβε το αλάτι. Γιατί το χρειαζότανε, το είχε ανάγκη. Το θυμάμαι να περπατάει στην Αλική, να περπατάει στο σπιτάκι, να ανάβει το φως κάθε απόγευμα που σουρούπωνε ο ήλιος και τη λάμπα του, και θυμάμαι αυτό το σπιτάκι πάντα να φωτίζει. Για μένα ήταν ένα σπιτάκι του παραμυθιού. Ήταν νομοταγής, αγαπητός, δεν υπήρχε άνθρωπος που θα περάσει από το σπιτάκι και δεν θα το φιλοξενούσε. Το σπίτι το γνώρισα φέτος κιόλας, το καλοκαίρι. Ήρθα μία φορά για να παρακολουθήσω μια εκδήλωση που την είχα δει στα social media. Μαγεύτηκα και από τότε έγινα φανατικός. Αυτός ο χώρος πρώτα απ' όλα έχει τη δικιά του ενέργεια, είναι θετικότατη. Η ψυχή αυτού του χώρου είναι ένας άνθρωπος κυρίως, ο οποίος τον βρήκε το χώρο στα κακά του τα χάλια. Τον έκανε αυτό που είναι σήμερα, τον ανέδειξε και έχει γίνει ο φύλακας του σπιτιού του φύλακα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τη μαγεία του χώρου αν δεν υπάρξεις εδώ πέρα. Δηλαδή, μπορείς να δεις στις φωτογραφίες, σε βίντεο, το ότι είναι σίγουρα ένα πανέμορφο μέρος, αλλά με το που έρχεσαι εδώ πέρα σε πιάνει μια ταχυκαρδία, ας πούμε. Σε καταλαμβάνει η ενέργεια. Ο κόσμος που έρχεται είναι εκπαιδευμένος. Δηλαδή κάθεται και θα έρθει να ακούσει τον καλλιτέχνη ή το σχήμα που θα έρθει ή οποιαδήποτε εκδήλωση, ας πούμε, έχει εδώ πέρα. Θα έρθει και θα τον σεβαστεί και θα τον τιμήσει, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Ξεκινήσαμε να παίζουμε μουσική σε αυτό το χώρο. Ένιωσα ότι η μουσική μου έβγαινε μέσα από το χώρο και έδαινε με το χώρο. Το μαγικό ήταν ότι παίζαμε unplugged, χωρίς ενίσχυση. Κάτι που δεν το βρίσκεις πουθενά. Επίσης, το μαγικό ήταν ότι ο κόσμος λες και έχει γίνει ένα με τη μουσική μας. Υπήρχε μια μυσταγωγία. Κάτι που σπάνια το βρίσκεις. Ο Βαγγέλης καλλιεργεί ένα αλάτι τέχνης στις ψυχές μας για να συντηρήσει όλο αυτό το στοιχείο που φέρουμε από τα γενοφάσκια μας και δεν έχουμε την δύναμη εκτός να το συντηρήσουμε ίδιοι, να το διανθίσουμε και να το κάνουμε καθημερινότητα και πραγματικότητα.
Το σπίτι, έτσι όπως είναι, σε αυτή την κατάσταση που είναι, στον τόπο που είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος και να μην ανοίξει τις πόρτες του για να τον καλοδεχτεί. Θα χτυπήσει η πόρτα, το παράθυρο, θα ανοίξει η πόρτα και το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσω είναι ποιος καλός άνεμος έφερε. Και ορίστε πέρασε. Και μπορώ να προσφέρω ένα ακόμα τσίπουρο. Καλά, αν είναι μεσημέρι το τσίπουρο. Αλλά δεν γίνεται να μην φιλοξενήσεις κάποιον και να αισθανθεί ότι μπαίνει σε ένα δικό του χώρο, γιατί αυτό το σπίτι είναι ολονών, δεν είναι ενός. Και αυτό είναι το ουσιαστικό. Και αυτό, πώς να το πω, ο κάθε ένας το προσλαμβάνει σαν να είναι το δικό του σπίτι. Και έτσι αισθάνεται όταν μπαίνει μέσα. Και είναι αυτό που το κάνει να μην θέλει να φύγει. Ή όταν φεύγει, να θέλει να ξαναγυρίσει. Από μια σύμπτωση, ο Βαγγέλης με γνώριζε, εγώ τον γνώριζα, αλλά εξαντανακλάσιος. Έχω κάνει μια μουσική, κάποια ποίηματα που είχαν γράψει παιδιά που ήταν έγκλειστα σε φυλακές ανηλίκων. Ο Βαγγέλης το ήξερε αυτό, ήξερε το όνομά μου, οπότε κατευθείαν ο δεσμός ισχυροποιήθηκε πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια σχέση που γνωρίζει έναν άνθρωπο που το βλέπει πρώτη φορά κτλ. Οπότε κάπως έτσι ξεκινήσαμε, παίξαμε τη Γιούλα τη Μιχαήλ και μετά αυτό έγινε σχεδόν παράδοση κάθε χρόνο να παίζω. Ο χώρος αυτός έχει κάτι ιδιαίτερο, ότι σου επιτρέπει να είσαι πάρα πολύ κοντά στο κοινό σου. Και αυτό έχει δύο διαστάσεις. Και να εισπράττεις και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά ταυτόχρονα πολύ πιο εύκολα. Επειδή ειδικά ο εξωτερικός χώρος έχει μια σχέση με το περιβάλλον εκπληκτική, αν το δείτε σε οπτική διάσταση. Πραγματικά δημιουργεί μια ατμόσφαιρα, ειδικά αν παίξεις σπανσέλ, όπως έχουμε παίξει εμείς κάποιες φορές, που σε απογειώνει. Ο Βαγγέλης μόνος το κατάφερε και δημιούργησε ένα θεσμό. Δηλαδή αυτό δεν υπήρχε. Ήταν ένα τίποτα, ήταν ένα γκρεμούρι. Και το πήρε ο Βαγγέλης και άρχισε να μαζεύει κόσμο, άρχισε να το κάνει πολιτιστικό πόλο για να έρχεται ο κόσμος να το παρακολουθήσει ανεξαρτήτως συνθήκων. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι δύσκολες, ακόμα και το καλοκαίρι, γιατί πίσω έχει πολλά κουνούπια. Και όμως έχει σταθερό κοινό που όχι μόνο έρχεται, αλλά επιμένει να τον εμπιστεύει και να τον υποστηρίζει. Νομίζω ότι η αλήθεια πάντα τραβάει τον κόσμο. Μπορεί να παραμυθιαζόμαστε εύκολα από πολλά πράγματα, αλλά όταν συμβαίνει κάτι αυθεντικό, θα μας έλξει. Αν χαρακτήσω τον Βαγγέλη με μία λέξη, θα έλεγα τη λέξη ποιητής. Το σπίτι αυτό χτίστηκε από το ελληνικό δημόσιο για να προστατέψει το προϊόν από τους Έλληνες πολίτες, από τον λαό. Σήμερα έχουμε καταφέρει ο λαός, ένας εκπρόσωπος του λαού δηλαδή, να αποκαταστήσει αυτό το σπίτι και να γίνονται ό,τι γίνεται, ό,τι πολιτιστικό προϊόν παράγεται στο σπίτι, τελείως δωρεάν στο λαό. Έχοντας την ιδιότητα του Προέδρου ενός Μορφωτικού Συλλόγου του Αγγελοχωρίου, πήρα την άδεια αρχές, άνοιξη του 18 ήταν, από την Αλική, η οποία με παρέπεψε στον Δήμο που είχε παραχωρηθεί ο χώρος, για να παρέμβω και να καθαρίσω το χώρο όπως ζήτησε την άδεια αυτή. Ο Δήμος, ο τότε Δήμαρχος, μου παραχώρησε αυτή την άδεια προφορικά. Για 2-3 μήνες καθάρισα τον αύριο χώρο, κατέβασα οτιδήποτε επικίνδυνο ήταν να μην πέσει το κεφάλι κανένας που θα έρθει. Και έτσι κατάφερα να ομορφύνω κατά κάποιο τρόπο τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού και να κάνουμε τις πρώτες εκδηλώσεις τον Αύγουστο του 2018. Το κτίσμα ήταν, όπως φαίνεται και σήμερα, με πάρα πολύ ωραίο σκελετό πέτρινο, αλλά με γκρεμισμένη τη στέγη. Και επικίνδυνο να μπει κάποιος μέσα. Και έτσι με την άδεια του Δήμου που έβγαλε την άδεια μικρής κλίμακας, συγκεντρώσαμε τα χρήματα από τα μέλη του συλλόγου, τους φίλους του σπιτιού και μέσα σε 2-3 μήνες του 2023 κατορθώσαμε να το επισκευάσουμε και έτσι να μας φιλοξενεί μέσα και να κάνουμε τις εκδηλώσεις ή τα εργαστήρια ή να φιλοξενούμε οποιονδήποτε πλησιάζει και θέλει μια πληροφορία για τη λιμνοθάλασσα, για το σπίτι, για το τι κάνουμε εδώ και να τον υποδεχόμαστε με την ίδια αγάπη που υποδεχόμαστε τα μέλη. Ο Βαγγέλης ο Μίχος είναι ο Βαγγέλης πρώτου 14 και ο Βαγγέλης μετά του 14. Ο Βαγγέλης λοιπόν μετά του 14 που ανακάλυψε το σπίτι και έγινε ένα κομμάτι, ένα τούβλο, ένα λιθάρι του σπιτιού, ξέχασε ότι επί 40 χρόνια είναι ασφαλιστής, μιλούσε μόνο με ανθρώπους που είχαν προβλήματα, προσπαθούσε να λύσει προβλήματα και ακούμπησε όλη του τη λαχτάρα στο να ικανοποιήσει την βαθιά του επιθυμία
να βρει τη γαλήνη, την ηρεμία μέσα σε ένα φυσικό τοπίο, υπηρετώντας το με αγάπη και αφοσίωση. Τούτο εδώ το σπίτι φτιάχτηκε με την αγάπη πολλών ανθρώπων. Η αγάπη πολλών το χτίσε και όχι δική μου. Και να είναι καλά και τους ευγνωμονώ όσο θα ζω. Όλο αυτό που έκανε εδώ πρώτα απ' όλα ξεκίνησε από τη στάση που κρατάει ένας επικούριος απέναντι στο άσχημο, αυτό που σου πονάει στα μάτια. Θέλησε να αποκαταστήσει κατά κάποιο τρόπο το σπίτι εδώ στην περιοχή που κατοικεί, ακριβώς επειδή βρήκε σε αυτό ένα στοιχείο ομορφιάς ανάμεσα στις αλικές, στη θάλασσα, στον ανοιχτό ορίζοντα και σε αυτό που λέμε τόσο όσο, τόσο κοντά σε κατοικημένη περιοχή και τόσο μακριά. Άρα τόσο ήσυχο όσο χρειάζεται. Την πρώτη φορά που ήρθε εδώ ήταν πριν αρκετά χρόνια, όταν ακόμη ήταν χαλάσματα εδώ το σπίτι και είχα έρθει με μια φίλη μου για να δούμε μια θεατρική παράσταση. Και είχα εντυπωσιαστεί ότι αυτός ο χώρος, ο τόσο απλός και λίγο σαν ερείπιο, μπορεί να προσφέρει ψυχαγωγία, να συγκινήσει, να απασχολήσει τόσο πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ωραία, ήταν μια ωραία πρώτη εμπειρία. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα, ένιωσα ότι ο χώρος είχε κάτι διαφορετικό. Είχε χάριζε στην ψυχή μου μια ηρεμία, μια γαλήνη και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχουν νιώσει όλοι όσοι έχουν έρθει εδώ πέρα. Φίλοι γνωστοί που τους έφερα και στη συνέχεια συζητούσαμε, έχουν νιώσει ακριβώς το ίδιο συνέστημα. Αυτό σε συνδυασμό με την ποιοτική μουσική και το Βαγγέλη σαν προσωπικότητα που γνωρίσαμε, ήταν κάτι το οποίο μας έκανε να έρθουμε και να ξαναρθούμε και να ξαναρθούμε και στη συνέχεια να βρεθούμε πολύ κοντά σε όλο αυτό το εγχείρημα. Από την αρχή που ήρθα στο σπίτι του φύλακα και άρχισα να βγάζω φωτογραφίες, υπήρχε μάλλον μια ικανοποιητική ανταπόκριση σε σχέση με τη δουλειά μου. Οπότε, σε συνεργασία με τον Βαγγέλη και συζητώντας γι' αυτό, το κάναμε έτσι λίγο πιο τακτικά να συμβαίνει. Παράλληλα, ο Βαγγέλης, επειδή έχω αρκετά μεγάλη σχέση με τα social media, μου ζήτησε να γίνω και διαχειριστής της ομάδας στο Facebook, οπότε είχα μια ευκολία στο να ανεβάζω τις φωτογραφίες. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι εδώ και 4 χρόνια περίπου έχω μια πολύ μεγάλη ποικιλία φωτογραφιών. Αυτό εδώ πέρα όλο όπως το βλέπεις, κοντά στο σπίτι ήταν γεμάτο θάμνους από άγριες τζιτζιφιές και αγριόχορτα. Ήταν γεμάτο λακκούβες που μέσα τους είχαν σκουπίδια, μπουκάλια, κονσέρβες, ρούχα, παπούτσια, τσιμέντα ξερά, τσουβάλια τσιμέντο. Όταν άδειασα τις σακούλες, όταν πήρα τα σκουπίδια, για να γεμίσω τις τρύπες κουβάλισα άμμο από εδώ. Εδώ ήταν λόφος με άμμο. Και κουβάλισα με το καρότσι, γέμισε τις τύπες για να ισοπεδωθεί, να γίνει ενιαίος ο χώρος. Θέλει δουλειά για να ομορφύνει ο τόπος. Έσκαψε μέσα του. Θαρρείς φύτρος εκεί. Έφτιαξε την αυλή του, έκανε παγκάκι από μαδέρια. Ένα τραπέζι. Για τη δική μου μνήμη, ο τόπος των Αλικών είναι συνώνυμο με τον Παρουραπέτρο που μεγαλώσαμε με τα παιδιά του. Ούτως ή άλλως, όταν οι δικοί μου γονείς βρέθηκαν εδώ, ο Παρουραπέτρος μας έδωσε ένα κομμάτι γης για να χτίσουμε το δικό μας τότε αυθαίρετο και να ακολουθήσουν οι κουμπαριές, οι οποίες δέσανε τις σχέσεις μας. Γείτονες λοιπόν όλα τα χρόνια της ζωής και παραθεριστές στον τόπο. Για μας ως παιδιά αυτός ο χώρος ήταν ο χώρος της περιπέτειας, της ξενιασιάς και της απόλαυσης, παιχνίδι ατελείωτο. Ο Παρπαπέτρος λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος μοναχικός, ένας ακρίτας της θάλασσας. Αγαπούσε πολύ να ψαρεύει, να βγάζει τα μύδια του. Θα μπορούσα να δω τις αναλογίες ανάμεσα στον Βαγγέλη και τον Παρπαπέτρο. Μοναχικές μορφές και οι δύο που ζουν το όλον με το δικό τους τρόπο. Στο ρητηριασμένο του πρόσωπο μπορούσες να δεις τον αγώνα της επιβίωσης και της ζωής. Ένας γνήσιος απογονός του φαίνεται να γίνεται με όλο αυτό που έχει φτιάξει, με αφετηρία. Αυτόν τον χώρο που κάποτε αναπτύσσονταν οι οικογένειες.
χρόνια του Μπαρμπαπέτρου, τώρα έγινε ένας χώρος των πολλών. Ένα γιοφύρι έγινε συνάντησης ανθρώπων. Απολαμβάνουμε πια αυτόν τον χώρο με έναν διαφορετικό τρόπο που κανείς μας τότε δεν θα μπορούσε να εννοήσει σε εκείνο το γκρέμι που βλέπαμε, ότι κάποιος οραματίστηκε και είδε στον ανοιχτό ορίζοντα πράγματα να γίνονται. Αυτό είναι εξαιρετικό και μοναδικό. Είναι σημαντικό σε αυτό το σπίτι, ότι μου έδωσε τη δυνατότητα να μαζέψω ανθρώπους, να γίνουν εργαστήρια και μετά από κάθε εργαστήριο να καθόμαστε να συζητάμε, να τσιμποδογάμε και να γνωριζόμαστε ο ένας με τον άλλον. Κανένας μόνος σε αυτόν τον κόσμο. Όλοι μαζί κάτι καλύτερο είμαστε. Αυτό επίσης που με δένει ακόμα περισσότερο, ότι έρχονται από όλη την ευρύτερη περιοχή άνθρωποι που δεν τους ήξερα καν ότι υπάρχουν. Και με το γλυκό τους το λόγο, με μια καλημέρα, με το ερώτημά τους τι είναι αυτό και να μένουνε μετά, είναι ότι με κάνει να αισθάνομαι σαν οικοδεσπότης ενός τόπου που δεν μου ανήκει, αλλά ουσιαστικά υπηρετώντας το, μου έχει δώσει την δυνατότητα να αισθάνομαι οικοδεσπότης. Μόλις προσγειώθηκα από Κρήτη, ένας πολύ καλός μου φίλος που ήρθε και με πήρε από το αεροδρόμιο, αφού είπαμε ότι θέλουμε να κολυμπήσουμε, κοιτάξαμε το πιο κοντινό μέρος στο χάρτη και βρεθήκαμε εδώ. Στην αρχή σκέφτηκα ότι είναι εγκαταλειμμένο ή ότι δεν ζει κάποιος μέσα, παρόλο που φάνηκε να στέκεται καλά στα πόδια του. Και ενώ άρχισα να εξερευνώ, γνώρισα και τον κύριο Βαγγέλη. Ενώ ήρθα εδώ και άρχισα να παρατηρώ το σπίτι, άρχισε να χτυπάει το τηλέφωνό μου. Ο τρόπος ο οποίος ανταπεξήλθα στα πράγματα τηλεφωνικός, ήταν τελείως διαφορετικός από ό,τι αν βρισκόμουν πίσω στην πόλη. Και εκεί κατάλαβα ότι βρίσκομαι σε ένα τόπο ο οποίος πραγματικά με έχει ελαφρύνει ήδη, ακόμα και αν συνεχίζω να μιλάω για τα επαγγελματικά μου. Από το Μεσολόγγι, από την πόλη που έχει την μεγαλύτερη αλατοπαραγωγή της Ελλάδος, εκεί που δημιουργήθηκε το πρώτο και μοναδικό μουσείο άλατος στη χώρα, μου φάνηκε αδιανόητο να μην έρθω εδώ, στο μακρινό Αγγελοχώρι, σε σχέση με το Μεσολόγγι βέβαια, για να συναντήσω και να γνωρίσω πολύ περισσότερο τον φύλακα της Αλικής. Και δεν εννοώ τον φύλακα της Αλικής εδώ σαν περιβάλλουσα περιοχή, σαν τον χώρο που παράγεται το αλάτι, αλλά αυτόν που συνειδητά έρχεται να φυλάξει την ζωή του αλατιού. Την ζωή του αλατιού μέσα στους αιώνες. Και έχουμε έναν άνθρωπο εδώ να φυλάει αυτή την παράδοση. Όσες φορές έχω βρεθεί εδώ, βλέπω υπάρχει σεβασμός προς τους καλλιτέχνες. Επικρατεί κάποια σιγή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για αυτούς που παίζουν εκείνη την ώρα και όχι μόνο. Μπορεί να είναι και ηθοποιοί, μπορεί να είναι και παραμυθατζούδες, όπως συνήθως έρχονται εδώ. Χαιρετά τους περαστικούς με ωραίες ιστορίες. Σεμνό πάθος κυματίζει μέσα του. Και αν τύχει και βρεθούμε δίπλα του, έστω και λίγο, κυματίζει και μέσα μας. Δώρο της θάλασσας. Τελικά για όλα φταίει η θάλασσα. Δεν φταίει. Το αλάτι από τη θάλασσα. Το σπίτι για του φύλακα να φυλάει το αλάτι, δώρο της θάλασσας. Αν και βουνίσιος τελικά, η θάλασσα με λυτρώνει, η θάλασσα με σώζει, η θάλασσα μου δίνει τροφή, γιατί για μένα είναι τροφή αυτό. Ξυλογλυπτική, είναι κάτι που ουσιαστικά με έχει σώσει. Γιατί σκαλίζοντας να βγάλω ό,τι σαθρό υπάρχει σε ένα κομμάτι ξύλο, είναι σαν να βγάζω από μέσα μου κάθε σκοτεινή σκέψη. Πού να σου πω τι βρήκα εδώ μέσα. Θες να δεις. Η φτώχεια καταραμένη. Ρίξε μια ματιά, ρε φίλε.
και λίγα χρόνια αργότερα. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί για να ζήσει ο άνθρωπος πρέπει να ξενιτευτεί. Και δύο γέροι άνθρωποι να μεγαλώσουν εγγόνια. Η παιδική μου ηλικία με όρισε ως έναν δυστυχή άνθρωπο που βίωσε από πολύ μικρός πολλά βάσανα που δεν μπόρεσε να τα ορίσει με τη βοήθεια γονιών που θα μπορούσε να μιλήσει για όσα τον βασανίζουνε. Αντιμετώπισα δηλαδή όλες τις δυσκολίες μόνος, από τα 12 που πήγα στο γυμνάσιο μέχρι και τα 17 που ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Ήμουν συνεχώς ή σε ένα δωμάτιο με άλλους 2-3 μαθητές ή σε ένα οικοτροφείο, χωρίς καμία γονική μέρημνα ή κάποια επίβλεψη από μεγάλο. Και ό,τι χαζομάρα μπορεί να κάνει ένας έφηβος δίχως επίβλεψη, την έχω κάνει, την έχω λουστεί και με έχει διαμορφώσει. Οπότε, προσπαθώντας να θεραπεύσω εκείνες τις κακοτοπιές, τις κακές στιγμές, βρήκα απάντιο εδώ, στη ξυλογλυπτική, στο να ζωντανέψω αυτόν τον τόπο που ήταν ρήμα 2, να γαλινέψω αυτόν τον τόπο, να γαλινέψω κι εγώ μαζί του. Και επειδή κοντά σε αυτή τη γαλήνη ήρθαν και πολλοί άλλοι, τελικά αυτή η γαλήνη πολλαπλασιάζεται και μπαίνει πολλαπλασιασμένη μέσα μου. Και είναι υπέροχο αυτό που ζω. Βρήκα μια τρύπα που μοιάζει με στόμα. Πρέπει να την αξιοποιήσω. Νομίζω το να μιλήσω για το Βαγγέλη χωρίς να αναφερθώ στον χώρο ή αντίστοιχα να αναφερθώ στο χώρο χωρίς να αναφερθώ στο Βαγγέλη, νομίζω ότι απλά δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, συγκεκριμένα, αν μπορούσα να περιγράψω τον Βαγγέλη και αν μπορούσα να το κάνω με μία λέξη, ας πούμε, θα έλεγα ότι είναι σαλός. Είναι σαλός Θεού, να το πω έτσι λίγο διαφορετικά. Αν μπορούσα να δώσω έναν ορισμό για τον χώρο, είναι πως είναι ένα σημείο τομής, είναι ένα σημείο συνάντησης. Εκεί που ο άνθρωπος, ο όποιος επισκέπτης έρχεται εδώ, συναντάει την φύση και είναι εύκολο να το δείτε, είναι θάλασσα, είναι απέναντι βουνό, είναι οι αλικές δίπλα, αν δείτε το ήλιο βασίλεμα και τη Βασέλινο θα καταλάβετε, αλλά κυρίως συναντάει την φύση του. Το χώρο βρέθηκα από ένα τηλέφωνο που δέχτηκα από τη μεικτή χοροδία Θεσσαλονίκης, από την κυρία Μέρη Κωνσταντινίδου, να καλύψω μία εκδήλωση που θα κάνανε στο σπίτι του φύλακα της Αλικής. Εγώ στον Κελοχώρη ήξερα τη Μαρίνα, το Φάρο, την εκκλησία, δεν ήξερα πού βρίσκεται αυτό το σπίτι. Όταν ήρθα και άρχισα να περπατάω στην αμμουδιά για να έρθω στο σπίτι, εκεί άρχισε να αλλάζει κάτι μέσα μου. Και όταν είδα τη μεικτή χοροδία να έρχεται ντυμένες στα άσπρα, είπα ταιριάζουν κατάλληλα σε αυτό το χώρο. Φαινόταν σαν νεράιδες στο χώρο του σπίτι του φύλακα της Αλικής. Σε αυτό το χώρο με έφερε η ομάδα αφήγησης παραμυθιών Ντίλι Ντίλι. Συνεργάστηκα μαζί τους, πλησίωσα μία παράσταση αφήγησης με τραγούδια και έτσι είδα για πρώτη φορά αυτό το μαγικό μέρος, το σπίτι του φύλακα της Αλικής. Αυτός ο χώρος είχε κάτι μυσταγωγικό. Το κατάλαβα όταν άκουσα εδώ τις πρώτες νότες. Ένιωθα ότι ερχόμουν σε επαφή με τη μυρωδιά του αέρα, με τη μυρωδιά του χώματος, με την υφή των λουλουδιών, με τον ήχο της θάλασσας, με ό,τι δηλαδή είχα ξεχάσει. Από το 18 και εδώ, 160 εκδηλώσεις φιλοξενήθηκαν στην αυλή του σπιτιού. Η πλειοψηφία τους ήταν συναυλίες. Αλλά ανάμεσά τους ήταν και βραδιές αφήγησης,
ήταν δημιουργικής γραφής, έκθεση ζωγραφικής των παιδιών, ήταν μια έκθεση γλυπτών μιας καλλιτέχνητος εδώ από την περιοχή στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας. Φιλοξένησε παιδιά όπου ενημερώθηκαν για ό,τι συμβαίνει εδώ, για την επανάχρηση αντικειμένων, επανάχρηση χώρου, για την σημασία που έχει να προστατεύουμε το περιβάλλον και να είμαστε κοντά στη φύση. Μόνο ζωή μου δώσαν όλα αυτά. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να συνεχίσουν να γίνονται, ανεξαρτήτως από το αν είμαι εγώ εδώ, στη ζωή, σε δυνατότητα να το υπηρετώ ή όχι. Το σπιτάκι ξεκίνησε από τις αρχές του 50. Εδώ ήταν ο φύλακας της Αλικής, ο οποίος πρόσεχε το προϊόν, γιατί το προϊόν δεν γινόταν η απόθεσή του όπως γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια μπροστά στο χώρο απόθεσης. Γινόταν από τη μεριά της θάλασσας εδώ μπροστά μας. Επειδή υπήρχαν πολλές διαρροές από κόσμο που ερχόταν και έπαιρνε, έτσι και δημιουργήθηκε αυτό το σπιτάκι για τις ανάγκες της Αλικής. Μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 80, για περίπου 30 κάτι χρόνια λειτουργήσε. Τα τελευταία χρόνια υπήρχαν αρκετές φθορές στο οίκημα, το οποίο ανήκει, είναι περιουσία της Αλικής. Δόθηκε κατόπιν αιτήματος του Δήμου στο Δήμο και με μπροστάρι τον Ευάγγελο δεχτήκαμε κι εμείς να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις με την καθοδήγηση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου του Αγγελοχωρίου που ηγείται ο Ευάγγελος ο Μίχος. Με τον Ευάγγελο γνωριστήκαμε έχει 6-7 χρόνια, όταν και ξεκίνησε να ασχολείται με τα κοινά εδώ στο χωριό. Η γνωριμία μας αυτή γιγαντώθηκε και μας έδεσε πάρα πολύ εξαιτίας της Αλικής. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μια χημεία που κάνουμε πράγματα και ονειρευόμαστε μαζί. Ο Ευάγγελος είναι ο φίλος, ο αδερφός που θα ήθελε κάθε άνθρωπος. Ο άνθρωπος που θα σε στηρίξει, που θα σου μεταφέρει την ενέργειά του, την ηρεμία του και την αισιοδοξία του. Έκανα βόλτα με το σκυλάκι μου και ερχόμουν μέχρι το φάρο. Και βλέπω μακριά ένα ερείπιο, ένα καλυβάκι με κρεμισμένη σκεπή. Πλησιάζοντας, λέω τι είναι αυτό, για να πάω να δούμε τι γίνεται. Βλέπω μια περιποιημένη αυλή με πάγκους, με κάποιες πινακίδες που λέγανε μη ρυπαίνετε το περιβάλλον και τα σχετικά. Και λέω, είναι δυνατόν αυτή την αυλή κάποιος τη φροντίζει, κάτι γίνεται. Εννοείται ότι ερωτεύτηκα το μέρος με την πρώτη ματιά. Εννοείται ότι έγινε το στέκι μου και ερχόμουν εδώ, έφερα τις φίλες μου, τον άντρα μου, όποιον ήξερα, γιατί έλεγα έλα να δεις ένα μαγικό μέρος που θα δεις ένα καλυβάκι με γκρεμισμένη σκεπή και γύρω-γύρω να είναι η θάλασσα, οι Αλικές και ο φάρος. Δεν το ήξερα επί χρόνια ότι κοντά στο σπίτι μου, 7 λεπτά συγκεκριμένα με το αυτοκίνητο, υπάρχει αυτό το μέρος. Μια μέρα είχαμε έρθει με τον σύζυγό μου και φεύγοντας βλέπουμε έναν τύπο με πολύ ηγετική μορφή και φυσιογνωμία, με ψηλό θεωρητικό. Ο Βαγγέλης ο Μίχος ήταν αυτός, όπως μάθαμε στην πορεία, και μας χαιρέτησε με πολύ πολύ εγκάρδιο τρόπο. Λέω στον Φίλιππο, τον σύζυγό μου, αυτός μάλλον είναι κάποιος καλλιτέχνης που ήρθε για να ζωγραφίσει, να γράψει ποίηση, θα το εμπνέει το μέρος. Στη συνέχεια από τα δρόμενα του Θερμαϊκού είδα ότι γίνονται δράσεις εδώ. Είπα στο Βαγγέλη, τον βρήκα ένα βράδυ και του λέω θέλω να γίνω εθελόντρια, θέλω να έρχομαι εδώ, θέλω να συνεισφέρω όπως μπορώ. Θέλω να έρχομαι εδώ συνέχεια. Ο συγγενής σου δίνεται από το αίμα. Η φιλία σου έρχεται από επιλογή. Την χτίζεις, την προστατεύεις, την αγκαλιάζεις, την υπηρετείς. Και δεν γίνεται να ονομάζεις κάποιον φίλο, αν δεν είσαι και ο ίδιος φίλος. Πόσα τέτοια είχαμε μαζέψει, σακούλες ολόκληρες, σχοινιά, μπερδεμένα το ένα με το άλλο. Τουλάχιστον χαίρεσαι που θα βλέπεις σκουπίδια τώρα. Καλαμάκι, παρακαλώ. Το απαγορευμένο και η ένσταση όλων. Το κάπνισμα μας σκοτώνει. Το σκουπίδι να δεις τι κάνει. Η μπατονέκα που έχει έρθει από τη θάλασσα, από μέσα. Και ξέρεις εγώ, όταν τη δείχνω στα παιδιά παθαίνουν πλάκα. Από τις αποχετεύσεις. Όχι. Κρουαζερόπλια, φίλε, το έμαθα. Το μεγαλύτερο κακό στις θάλασσές μας, το φενιζόλα, από, δυστυχώς από τους ψαράδες.
επαναχρησιμοποιούμε ένα τελάρα. Όπως ήταν παλιά τα ξύλινα, οι ψαροκασέλες, να είναι πλαστικές επαναχρησιμοποιούμενες. Αυτή είναι η λύση. Και όχι μια χρήση φετιζόλ. Έχει νερό, άρα μία το μία εδώ, φίλε. Μυρίζει. Αυτό είναι ξυλόκολα. Που λένε ότι είναι καθαρισμένα και γι' αυτό τα χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι δηλητήριο. Τι να πω. Oh, tulip. Πάρε μια θετική υπογάντια. Και η συσκευασία του νερού, η γνωστή, η αθάνατη. Η αγάπη του κόσμου για αυτό το χώρο και για τον Ευάγγελο οδήγησε σε εμάς όλους να συνεισφέρουμε με τον τρόπο μας. Η χαρά η μεγάλη μας ήταν όταν βλέπαμε τον Ευάγγελο μας έστελνε φωτογραφίες από την πρόοδο του έργου και μας έλεγε τώρα τελείωσα τα κεραμίδια. Εκεί ο περισσότερος κόσμος δάκρυζε από χαρά γιατί ήξερε τι θα αντικρίσει. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι όταν ξέρεις ότι έχεις έναν φίλο που στο πρώτο κάλυμα θα σου έρθει, είναι αυτό που σου δίνει και την ελευθερία να ζεις δίχως άγχος. Τώρα που αναφέρθηκες στην πρώτη γνωριμία, ξέρεις τι με έκανε εντύπωση. Όταν ήρθα, πάρκαρα και σου λέω είμαι από την ομάδα του Σεβρού, το έκανες ένα καλώς ήρθες. Και λέω, δεν μπορεί, υπάρχουν άνθρωποι. Το πιο σημαντικό για μένα είναι η έμπνευση που παίρνω από ανθρώπους σαν και σένα, να συνεχίσω αυτό που κάνω και με τη σειρά μου να μπορέσω να βοηθήσω όσο βοήθησα και αυτό. Το σπίτι του φύλακα που το έχω σαν το συγχαστήριό μου, δεν ξέρω πού το σπίτι του φύλακα. Η έμπνευση, ξέρεις, εάν δεν ήταν η ομάδα του Save Your Hood, το σπίτι του φύλακα δεν θα είχε γίνει. Να. Γιατί ο όγκος των σκουπιδιών σε όλη την έκταση εδώ ήταν τέτοιος που ήταν απαγορευτικό να το καθαρίσει κανείς. Η ομάδα αυτή λοιπόν έβαλε τα θεμέλια για να γίνει αυτό που είναι. Και αν φτιάχναμε αυτό που δημιούργησες, αν είχαμε αφήσει αυτό το σκουπίδι, δεν θα είχε πολιτισμό. Ποιος θα χότανε μέσα στο σκουπίδι, σε ποιο πολιτισμό. Οπότε... Άρα και ο ένας ο εθελοντής που ήρθε έστω μια φορά, ας πρέπει να τον πούμε ένα ευχαριστώ και έχει συνεισφέρει... Τα μέγιστα. Κάτσε να πάω εγώ τη σακούλα από την άλλη μεριά. Δώσε σε μένα. Ω, παλαγιά. Βουρ, πάμε στο κάδο. Η ανθρωπότητα καταστρέφεται με τον τρόπο που ζει. Δεν χρειάζεται να παρεύει κανείς να την καταστρέψει. Ούτε πυρηνικά θέλει, ούτε χημικά, ούτε τίποτα. Και αυτό που καταλαβαίνω, Ηρακλή μου, είναι ότι αυτό δεν προκύπτει επειδή είναι κακοί κάποιοι άνθρωποι. Απλά επειδή είναι αδιάφοροι. Και αυτό είναι χειρότερο από την κακία. Γιατί οι κακοί είναι λίγοι, οι αδιάφοροι είναι πολλοί. Τον κακό ξέρεις και προστατεύεσαι. Τον αδιάφορο τι κάνεις. Όταν ερχόταν εδώ και φιλούσε ο Παραπαπέτρος, δεν υπήρχε φυλάκιο. Ερχόταν από την Κερασιά με τα πόδια και γύριζε σε αυτή με τα πόδια. Και μάλιστα μια φορά μου είχε πει μια ιστορία που αντάμωσε μέσα σε μια χιονοθύελα. Αντάμωσε και δύο αρκούδες στον δρόμο. Αρκούδες στο αγγελοφόρι. Ναι, είχε ένα ζευγάρι αρκούδες μέσα στη χιονοθύελα. Τους πέρασε για ανθρώπους, τις μίλησε. Και μετά όταν πήγε κοντά, ήταν άγρια ζώα. Τέλος πάντων, είπαμε τότε παλιά εδώ ήταν άγρια η περιοχή, είχε λύκους, είχε τσακάλια. Περίοδο που μαζεύανε τα λάθη, πόσα άτομα δουλεύανε για τα χρόνια. Δουλεύανε πολλά άτομα, γιατί χρειάζονταν πολλά εργατικά χέρια. Δουλεύανε με το φτιάρι. Τα βαγόνια που βλέπεις αυτά, ας πούμε, που είδες, τα τραβούσαν ανάλογα. Αλλά όταν τα φορτώνανε μέσα στη... μέσα στις σειρές που μπαίνανε που ήταν το αλάτι, με τα χέρια τους μπρόχνανε πάνω στο μήλο για να το πάρει το άλογο. Η δουλειά του ήταν να φυλάει το αλάτι, γενικά την περιοχή εδώ, ό,τι είχε. Το αλάτι παλιά είχε πάρα πολύ αξία, δεν ήταν σαν σήμερα.
και πολλοί προσπαθούσαν να, τη νύχτα να το πάρουν, ας πούμε, για να το πουλήσουν. Εντάξει, είχε πρόβλημα ο κόσμος, δεν υπήρχαν δουλειές. Βασίλη, ένα πράγμα δεν ξέρω. Πώς βρέθηκε ο Μπαρμπαπέτρος εδώ? Ίσως επειδή ήταν πολύ τεκνός και μονογονική οικογένεια, ο πατέρας του είχε πεθάνει πιο ήταν προστά. Ο πρωτότοκος. Ο πρωτότοκος. Και αυτός ήταν ένας λόγος που μπόρεσε και μπει και φυλάκα στις Αλικές. Ήταν άνθρωπος της παρέας, όπως είσαι και εσύ, με λίγα λόγια. Γιατί η ζωή θέλει λίγα πράγματα για να είσαι ευτυχισμένος. Ναι, μπράβο. Τέσσερα χρόνια πριν από την αδειοδότηση που ζήτησα για να παρέμβω, είχα έρθει με τον γιο μου έξω από την αυλή, γιατί μέσα στην αυλή δεν μπορούσα να πλησιάσει από την βρωμιά. Όπου εκεί είχα μια πολύ έντονη συναισθηματική, ένα πολύ έντονο συναισθηματικό δέσιμο με τον τόπο, μέσα από αυτό που έζησα με τον γιο μου, τον 11χρονο τότε Αλέξανδρο. Αυτό που έζησα τότε έγινε μέσα μου ο σπόρος που ήθελα να ανταποδώσω αυτό το καλό, αυτή την ευγνωμοσύνη που ένιωθα για τον τόπο, στον τόπο. Είμαστε στα 2014, βγαίνω από μια περιπέτεια οικονομική, επαγγελματική, όπου δεν έχω δυνατότητα να αγοράσω κάποιο δώρο στον Αλέξανδρο. Ούτε στα γενέθλιά του, ούτε στα Χριστούγεννα που έρχονται. Και ξεκίνησα να του κάνω ένα δώρο ιδιόχειρο. Το δώρο αυτό είναι ένα βιβλιαράκι, όπου είναι οι κανόνες μιας ακανόνης της ζωής μου. Είναι για να το συνοδεύει σε όλη τη ζωή όταν εγώ θα λείπω από κοντά του και να μπορεί να με βρίσκει στις σελίδες αυτού του βιβλίου. Τον πατέρα μου δεν τον έχω ζήσει τόσο πολύ, αλήθεια είναι, όσο θα ήθελα. Έχω αναμνήσεις, είτε όταν ήμουν μικρός, είτε τώρα πιο πρόσφατα. Αυτές οι αναμνήσεις ξεκίνησαν από τη στιγμή που είχαμε έρθει εδώ, όταν είχαμε βρει αυτό το μέρος, αυτή τη βαρκούλα. Ιδού η βάρκα. Βαρκούλα μας. Αν ετοιμάσει. Είτε θα μένει εκεί κάτω, είτε είναι εδώ. Τι σου λέει? Ξεθάφτηκε ουσιαστικά, σαν να ξεθάφτηκε και η σχέση μας. Σαν να ξεθάφτηκαν τα θεμέλια. Είχαμε καθίσει σαν πατέρας με γιο, η καλύτερη στιγμή. Μου είχε διαβάσει πράγματα, μου είχε διαβάσει τις εμπειρίες του. Αυτό ήταν που σιγά σιγά καταλάβαινα ότι ξυπνούσε. Ότι ξυπνούσε από το λίθαργο, από το κενό που ήταν. Εδώ που είμαστε, δεν θα μπορούσε να μην βασιστούμε στα δώρα της φύσης. Η αυτονομία του σπιτιού σε ενέργεια ήταν σημαντικό πράγμα και εδώ η βοήθεια μεγάλη από φίλους που μας προσέφεραν τα πάνελ για να έχουμε ρεύμα. Το νερό που μαζεύουμε από τη βροχή στα βαρέλια για να έχουμε να ποτίσουμε κάτι της. Και αν μας λείψει, θα μας τραχοδοτήσει η αλική. Το θέμα είναι ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κανόνας σε όλη μας την ζωή, όλων των ανθρώπων, γιατί κακά τα ψέματα, έχουμε στηριχθεί πολύ στην τεχνολογία και η γη και η ζωή μας καταστρέφεται από αυτή την αφοσίωση στη τεχνολογία. Δεν ξέρω πώς θα βγάλουμε πέρα. Θα δούμε. Τελευταία μας εκδήλωση για το 2023. Μια βραδιά που σημαδεύει, ας το πω έτσι, όλη τη χρονιά. Συγχωρέστε πει τη συγκίνηση. Είναι της χαράς. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι αυτό το σπίτι που 5 χρόνια το έβλεπα απ' έξω, θα μπορούσα να το ζήσω μέσα. Και αυτό το κατάφερα χάρη στην αγάπη δική σας. Τούτο εδώ είναι δώρο της Νέλης της Γρηγοριάδου που μας κάνει τη χοροδία κάθε Σάββατο.
Και πριν ξεκινήσει τη χοροδία, κάνει ένα χτύπημα και μέχρι που να λήξει ο ήχος, κρατεί σιωπή. Και μετά τη σιωπή αυτή, ξεκινάει η βραδιά. Έτσι αρχίζει, έτσι τελειώνει εδώ μέσα. Και έτσι με αυτόν τον απλό τρόπο, θα ευχαριστήσω που είστε εδώ. Για να σας ευχαριστώ. Έχω την ίδια αίσθηση που έχει ένας ζωγράφος όταν δουλεύει συνεχώς ένα έργο που αγαπά, αλλά δεν το τελειώνει ποτέ, γιατί απλά το αγαπά πολύ. Δεν θέλει να το τελειώσει. Και ακόμα γράφω. Μου μένει μόνο να βάλω μια τελεία. Στο μυαλό μου πάντα έχω τη λαμπούλα που άναβε ο Μπαρμπαπέτρος, ο πατέρας μου. Ευχαριστούμε πολύ ωραίο. Εγώ είμαι Φαμπρίτσιο. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο εδώ. Στην αρχή δίστασα να μπω μέσα. Τι υπήρχε εδώ παλιά? Πάνω κάτω νομίζω τα είπα αυτά που ήθελα, απλά με διαφορετικά λόγια κάπως. Αυτό... Μη παντήσεις, λοιπόν. Τι λέει, καταπληκτικό. Καλή δύναμη. Και εγώ σ' αγαπώ, καλή δύναμη και... Εδώ θα μας έτσι να μας στέλνεις ενέργεια, να στέλνουμε κι εμείς κάτι. Αζαρομπούλιο. Να αρχίσουμε. Παρακαλώ. Αν το νερό είναι βρώμικο, τίποτα δεν μιλάω. Μεγάλωσε μέσα σε μπουκάλι. Λαμπάκι.
θάλασμα σε βρήκα και μου μοιάζε με το νησί του Μπέργκμαν. Και σήμερα που φτιάχτηκες με τη θυσία του Ταρκόφσκι. Παντρεύτηκαν αυτά τα δύο, δεν είναι μόνο ο χώρος. Προφανώς είναι και ο χώρος, αλλά είναι και ο χαρακτήρας του Ευάγγελου που δίνει εξτρά ενέργεια το χώρο.